Το βράδυ της Δευτέρας και όχι την Τρίτη αποφυλακίστηκε τελικά ο παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους. Διασφαλίστηκε έτσι ότι δεν θα υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη του γεγονότος. Ο Πιστόριους εκτείει από εδώ και στο εξής την ποινή του σε κατοίκον περιορισμό. Βρίσκεται στο σπίτι του θείου του Άρνολτ σε ένα πλούσιο προάστιο της Πρετόρια. Είναι πολύ σημαντικό για την οικογένεια να τονίσει ότι η ποινή του Όσκαρ δεν έχει μειωθεί. Απλά εισέρχεται στην επόμενη φάση της ποινής του τώρα. Θα την εκτείει υπό αυστηρούς όρους και υπό την επιτήρηση του σοφρονιστικού συστήματος, δήλωσε η εκπρόσωπος της οικογένειας. Στη Νότια Αφρική πάντως οι αντιδράσεις των πολιτών ποικίλουν για την εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι μια θλιβερή μέρα για τη δικαιοσύνη στη Νότια Αφρική και δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο για τον κόσμο, λέει ένας πολίτης. Ό,τι και αν έκανε θα μάθει από αυτό το λάθος. Οπότε νομίζω ότι δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, λέει κάτοικος στην Πρετόρια. Ο Όσκαρ Πιστόριους έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 5 ετών για την εξαμελίας δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στίνκαμ. Στις 3 Νοεμβρίου αναμένεται να εξεταστεί η έφεση που άσκησε η εισαγγελία επί της ποινής που του επιβλήθηκε.